Κακό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σας ζητήσω είναι το εξής. Επειδή είναι το πρώτο μας live και είναι η πρώτη φορά που παίζουμε μπροστά σας και η πρώτη φορά που μας βλέπετε, μπορεί και τελευταία, ελάτε όλοι κοντά μας. Σηκωθείτε από τις πεζούλες και τις καρέκλες. Είναι ροκ συναυλία και δεν είναι λειτουργία. Θέλουμε τον κόσμο, εσείς είστε οι δύναμοι, σας θέλουμε μπροστά, μπροστά. Οι Σέιντ, σας θέλουν μπροστά.
stay safe και αυτή είναι η πρώτη μας συναυλία. Ήταν το Thy Sinister Gloom. Το επόμενο κομμάτι είναι το πρώτο που συνθέσαμε σαν πάντα. Πάνω σε αυτό ξεκινήσαμε να τζαμάρουμε, πάνω σε αυτό συγκεντρωθήκαμε και αρχίσαμε κομμάτι-κομμάτι να χτίζουμε αυτό που αργότερα θα ονομάσουμε Sage. Έχει τίτλο The Sorcerer και είναι εμπνευσμένο από μια σειρά βιβλίων ηρωικής φαντασίας του Faced. Αν είμαστε έτοιμοι, The Sorcerer. Thank you.
ξέρετε τι δύναμη είναι αυτό το χειροκρότημα για μας. Το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο κόμμα. Εντάξει, κανονικά εγώ τώρα πρέπει να σκεφτώ κάποια πράγματα να πω, τα κομμάτια κλπ. Δεν έχουν και πολύ σημασία όλα αυτά στην τελική. Σημασία έχει στιγμές που ζούμε εμείς εδώ πάνω μαζί σας, εσείς από εκεί κάτω μαζί μας. Σημασία έχει η μουσική, ότι είμαστε μαζεμένοι όλοι εδώ παρέα και ότι παίζουμε έτσι, για την τρέλα. Παιδιά, τρελή του χωριού, ετοιμαστήκατε. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. Αυτό είναι το rock and roll. Αυτή είναι η μουσική. Το εγκόμα είναι ένα από τα τελευταία τραγουδάκια που έχουμε γράψει. Το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, το αλλάξαμε, το ξαναλλάξαμε. Τελικά θα δούμε αν πέτυχε το μαγικό φίλτρο. Τώρα, σε λίγο, σε ένα δευτερόλεπτο. Yeah.
Ξεκινήσει την πρώτη μπάντα στην οποία αποπειραθήκαμε να παίξουμε μουσική λίγο μετά το γυμνάσιο. Θέλαμε τότε να παίξουμε death metal. Ωραία ήταν. Με το Μινά από 40 κύματα, πραγματικά, μουσικά και μη. Όσοι ήσασταν εκεί, ξέρετε. Με τον Δημήτρη, τον Κορορό. Το θέλω να χειροκροτήσετε για όλους. Υπήρχε μια κατάσταση όπου μιλάγαμε για μουσική και αντί να μου λέει για Slipknot και τέτοιες ιδέες, μου έλεγε για Rainbow και Blue Oyster Cult και σκέφτηκα ότι με αυτό το παιδί πρέπει να παίξουμε μουσική. Όσο για το Μίμη, είναι ο απομηχανής θεός μας. Διότι ήρθε στην πάντα, χειροκρότημα, ήρθε στην πάντα και μας έβαλε στην πρίζα, έτσι. Από εκεί που ήμασταν στην νοοτροπία να συνθέτουμε μόνο και να κάνουμε καμιά πρόβα να βγάζουμε τις δομές των κομματιών, ήρθε ο Μίμης και είπαμε ότι εντάξει, είμαστε κανονική μπάντα πλέον και πρέπει να προβάρουμε. Και αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή είναι σκληρή δουλειά μόλις 4 εβδομάδων. Ενός μήνα σκληρής δουλειάς και πρόβες. Ένα μεγάλο λοιπόν χειροκρότημα θα το κάνετε πριν, μετά θα πω αυτό που θέλω. Κάνω και τα σαρδάμ, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και πέρα από όλα αυτά που λέω λοιπόν, και πριν το μεγάλο σας χειροκρότημα, εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στη σκηνή, όλους τους ΣΕΙΤ, γιατί μου έδωσαν ξανά τη χαρά να τραγουδήσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ παραπάνω από μουσική, νόμι και ρογιώτα που απλά παίζουμε κάποια κομμάτια μαζί. Έτσι. Γιατί η μουσική μας γλιτώνει από πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ή φέρνει τις πίδες εδώ ή μιλάει, ξέρετε. Πάμε να παίξουμε το επόμενο. Είμαστε έτοιμοι. Ένα τραγούδι για τις λευκές νύχτες. Thank you.
Υπάρχουν μερικές φορές κάποια πράγματα που συμβαίνουν τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά πρέπει να τα αποδεχτούμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης έφυγε και μας το έσκασε πολύ νωρίς για το μεγάλο το ταξίδι. Αλλά εμάς μας λείπει. Και έτσι τους καλώσαμε ένα τραγουδάκι. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Και το τραγουδάκι αυτό θα το παίξουν ο Γρηγόρης μαζί με το Μινά. Με τις δύο κιθάρες τους, εμένα και το Μίνι. Θα πάμε ένα μικρό ταξίδι. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Ένα τραγούδι για τον Παναγιώτη, λοιπόν, το οποίο έχει τίτλο Close to the Soul.
ξέρουμε μόνο εμείς για το παιχνίδι. Αυτό που μείνεις, ωραία. Έχει μείνει λίγη η ώρα για να ανέβουμε στη σκηνή corner στην Αυστρία, η οποία είναι ένα ολόκληρο ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων. Θα έρθουν να κλείσουν πανηγυρικά το φετινό τέταρτο Indie Rock Festival. Thank you.